Αμένος. Καθίστε. Μας λείψαν τα πρόσωπά σας αρκετό καιρό. Μας έλειψε και η σύναξη μελέτης Αγίας Γραφής. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη να την επαναλάβουμε, γιατί είχαμε φύγει από αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε συνηθίσει του κάθε Σαββάτου και κάθε Δευτέρας, γιατί κάναμε και τη Δευτέρα στο μοναστήρι, άρα οι μισοί ήρχονται από εδώ και οι άλλοι μισοί ήσαν στην πλευρά της Παναγίας και μερικοί ήταν και σε αυτή τη σύναξη και στην άλλη. Κάναμε 3 διαδικτυακές προσπάθειες, δεν ξέρω πόσοι τις παρακολουθήσατε, δεν πήγαμε πολύ παρακάτω, μην νομίζετε. Στο βάθος, σε 3 μαθήματα αναφερθήκαμε σε 5 στίχους. Άρα δεν θα έχετε κενά, θα προβιβαστείτε στο τέλος του έτους. Ρωτούσα σήμερα ένα παιδί, κορίτσι, ένα κορίτσι Δευτέρας γυμνασίου, λέει ότι θα κάνετε με τις εξετάσεις. Λέει φέτος οι εξετάσεις δεν θα γίνουν. Και το παιδί πετούσε από τη χαρά του, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι κάθε εξέταση που χάνουμε στην ζωή είναι μείον. Είναι μία εμπειρία λειψή. Κάτι χάνουμε δηλαδή. Κερδίζουμε λίγο παραπάνω χρόνο καθήμενοι, αλλά χάνουμε ουσιαστικά από τον χρόνο αυτού που μαθαίνουμε. Και στην πνευματική ζωή ο χρόνος πάντα είναι εχθρός των εμπειριών που έχουμε. Αν αφαιθούμε στον χρόνο και τον αγκαλιάσουμε και πούμε εντάξει ας ξεκουραστούμε, η ξεκούραση δεν κουράζει. Χαίρεσαι να ξεκουράζεσαι. Αν και νομίζω ότι εσείς που είστε και όλες και οι παλιές και οι νεότερες νοικοκυρές και τα σπίτια σας από ό,τι βλέπω περνώντας σας τράφτουν, άρα έχετε μάθει να εργάζεστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η εργασία στα πιο απλά πράγματα, ακόμη και στο αν τα πράγματα είναι σωστά ή αν είναι λάθος στο σπίτι, αν υπάρχει εφταξία δηλαδή ή αν υπάρχει αταξία, χαρακτηρίζει και όλη μας την διάθεση, όλη την εσωτερική εργασία μας. Είναι όντως χαρακτηριστικό. Δηλαδή όταν έρθουμε στο σπίτι και το δούμε όλα τακτοποιημένα, δεν παίρνει απλά μπράβο η νοικοκυρά, αλλά φαίνεται ότι έχει επιβάλει μία τάξη, μία σειρά. Αν δεν επιβληθεί αυτή η σειρά, ειδικά αν έχετε παιδιά μικρά, ξέρετε τι θα γίνει. Το απόλυτο χάος. Το παιδί αν μάθει στο χάος, αν του αρέσει το χάος, μετά ταύτα δεν θα θέλει να επανέλθει στην τάξη, δεν θα θέλει να επανέλθει στην εφταξία, θα του αρέσει η αταξία, είναι πιο βολική. Γι' αυτό και στην πνευματική εργασία όταν την παρατάμε, όταν αφήνουμε αυτό το πνευματικό, το μικρό, το ελάχιστο που προσπαθούμε να κάνουμε για την καλυτέρευση της πνευματικής μας ζωής, τότε αφινόμαστε στην ραστόνη, στη ραθυμία, στην τεμπελιά να το πω απλά, και αντί να κερδίζουμε χάνουμε εμείς οι ίδιοι. Ας πάμε στο κείμενο, το οποίο ήταν η συνέχεια του διαλόγου με τον Νικόδημο στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, να έχουμε την ευχή του Αγίου που γιόρταζε αυτό το μήνα στις 8 του Μάη, και λέει το εξής τον 19ο στίχο: «Αύτη δε στην ικρίσεις ότι το φως ελήλυθε εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, είναι γαρ πονηρά αυτών τα έργα». Ποια κρίση είναι αυτή την οποία υπονοεί εδώ ο Κύριος? Όποιος λέει δεν με πιστεύει στον ακριβώς προηγούμενο στίχο, ήδη κέκριται, έχει κριθεί ήδη. Χάνει δηλαδή την σχέση, με ακούτε όλοι, και την εμπιστοσύνη που έχει εκείνος προς εμένα. Όταν χάσω την εμπιστοσύνη που έχω εγώ προς τους άλλους ανθρώπους, χάνουν και αυτοί την εμπιστοσύνη που έχουν σε μένα. Είναι λογικό. Αφού χάνουμε ο ένας την εμπιστοσύνη που έχουμε στον άλλο, τι εισέρχεται στη σχέση μας? Η αμφιβολία. Ξεκινάμε τα κρατούμενα.
Μήπως μου είπε αυτό, μήπως μου είπε εκείνο, μήπως εννοούσε κάτι άλλο. Και δεν κάνουμε σωστό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Να πούμε, έλα εδώ, να κάτσουμε κάτω, να το συζητήσουμε από την αρχή, να δούμε τι εννοείς εσύ, τι εννοώ εγώ και να προσπαθήσουμε να βρεθούμε σε κοινό τόπο. Ακόμη και το να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε για αυτό το πράγμα που συζητάμε είναι μία σοφή αρχή για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Όταν ο διάλογος είναι ειλικρινής. Στη σχέση μας με τον Θεό δεν μπορεί να υπάρχει ψέμα. Αν υπάρχει ψέμα, αυτή η σχέση υποχωρεί. Όχι απλά υποχωρεί και υπαναχωρεί. Πηγαίνει προς τα πίσω. Δεν πηγαίνει μόνο προς τα κάτω. Δηλαδή τα βήματα πηγαίνουν αντίθετα από αυτά που εμείς έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος εργάζεται περισσότερο παρά εμείς οι άνθρωποι. Στον τυφλό που εορτάζουμε αύριο, την παραβολή που ακούμε και την αναφέρει ο Ιωάννης, όταν ρωτάνε οι μαθητές γιατί έπαθε αυτό που έπαθε ο τυφλός, μήπως είχαν κάνει αμαρτία οι γονείς του, μήπως είχε κάνει μια προσωπική αμαρτία ο ίδιος. Τι προσωπική αμαρτία θα μπορούσε να έχει το βρέφος αφού γεννήθηκε τυφλό? Γι' αυτό και ρωτούσαν για τους γονείς. Να μάθουν δηλαδή την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο Ιησούς λέει ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του ξέφυγαν σε κάτι, οι άνθρωποι αμάρτησαν. Αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ζητούμε να κάνουμε κάτι και πελαγοδρομούμε, τα χάνουμε. Λέμε όχι, δεν γίνεται να γίνει αυτό. Και είναι και εύκολο, η αλήθεια είναι το πιο εύκολο είναι να τα βροντάμε κάτω. Παπ και φεύγουμε. Παρατούμε δηλαδή την προσπάθεια. Ενώ στην πνευματική ζωή αυτή καθεαυτή η προσπάθεια είναι σημαντική. Δεν ξέρει κανείς που θα φτάσει. Σας το έχω ξαναπεί, ειδικά στον άλλο κύκλο που είχαμε τελειώσει πέρσι νωρίτερα, κάναμε κάποια μαθήματα πάνω στον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Εκεί λέει ο Άγιος ότι ο πρώτος εχθρός του εαυτού μας δεν είναι ο διάβολος, είναι ο ίδιος του εαυτός. Είναι να στραφώ δηλαδή εγώ κατά του εαυτού μου. Να μισήσω εγώ την πρόοδό μου, την πνευματική και γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι θα λέτε από μέσα σας, καλά εσύ είσαι μοναχός, και μα λες πράγματα που δεν τα βιώνεις. Μπορεί να είμαι μοναχός, αλλά ζω ανάμεσά σας. Σε οικογένειες, έχουμε και εμείς οικογένεια και συγγενείς, και εδώ είναι αρκετοί συγγενείς, και τα βλέπουμε. Πολλές φορές βιώνουμε κάτι παρά έξω εμείς οι κληρικοί. Πράγμα που οι υπόλοιποι θα το περάσουν στον τούκο. Αλλά όταν ακουμπά το πρόβλημα, η θάλασσα του άλλου που αναταράσσεται στο πετραχύλι μας, το πρόβλημα γίνεται δικό μας, όπως και των χριστιανών. Όταν εσείς μαθαίνετε ότι κάποιος ασθενεί, δεν πάτε να άψετε ένα κεράκι στην εκκλησία? Τι νομίζετε ότι είναι το κεράκι? Αυτά τα χρήματα που ρίχνουμε μόνο? Όχι. Το κεράκι είναι το νιάξιμο, είναι το ενδιαφέρον. Να κάνω προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλει κανείς το κακό κανενός. Αν το θέλει, ετούτε την ώρα είναι ανοιχτές οι πόρτες να φύγουμε από τον ναό. Όταν κάνουμε προσευχή για να πάθει ο άλλος κακό, δεν είναι προσευχή του Θεού αυτή. Δεν αρμόζει στο Θεό. Και ευτυχώς για εμάς εκείνος είναι κουφός σε τέτοιες δεήσεις. Δεν δέχεται δέηση για το κακό του άλλου αδελφού. Αν δηλαδή το παιδί κάνει κάτι κακό ο πατέρας του ή η μάνα του και πει Θεέ μου πάρ' το ναι από εδώ, αυτό δεν είναι σωστή τοποθέτηση πνευματική. Το ανάποδο. Αν η μάνα ή ο πατέρας έρθει και πει να με έτσι που τα κάνεις θέλω να καταστραφείς. Αν αυτό δεν είναι του Θεού πράγμα. Με αυτή την προσευχή, που δεν προσευχή, αυτό είναι η χαρά του σατανά. Εκείνος χειροκροτά όταν βλέπει τέτοια χάλια. Γιατί? Γιατί ξέρετε, το κακό, η μαυρίλα είναι πιο εύκολη.
Είναι όπως η κατηφόρα. Όταν στην κατηφόρα είσαι και λιγάκι κουρασμένος και μπορείς να κρατήσεις καλά τα πόδια σου, αμολύθηκες, έφυγες. Γρήγορα, γρήγορα. Στην ανηφόρα θέλει κόπο για να ανέβεις. Να ανέλθεις στην ανηφόρα θέλει προσπάθεια. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι ήδη κέκριται, έχει κριθεί ήδη. Το φως, λέει, ελήλυθε στον κόσμο. Ποιο φως εννοεί? Το αισθητό, τον ήλιο? Τη ΔΕΗ δεν την εννοεί σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει στην σκεπτικό του κόσμου τότε αυτό το δωτό φως. Ήρθαν οι άνθρωποι της ενέργειας αυτή και ανακάλυψαν αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω τελικά αν μας έκαναν καλό ή κακό. Γιατί μπορεί να πήραμε πολλές καλές αφορμές, τις οποίες πολλές φορές τις χρησιμοποιούμε ενάντια στο καλό το οποίο κάνουμε. Και να το πω με ένα παράδειγμα. Όταν ανακαλύφθηκε η πυρηνική ενέργεια και όλα αυτά, ξέρετε πώς έχει ξεκινήσει στην αρχή? Για δοκιμές στον ιατρικό τομέα. Να κάνουμε καλό δηλαδή στις ζωές των ανθρώπων. Και την 6η Αυγούστου του 1945 οι επιστήμονες έφτιαξαν αυτό που είχαν φτιάξει, την πυρηνική βόμβα, και στη Χειροσίμα και στον Αγκαθάκη έγιναν αυτές οι φρικτές επεμβάσεις και έχουμε τερατογενέσεις και άλλα κακά τα οποία προήλθαν από αυτά, και φυσικά και μία πτώση στον τομέα της φύσεως σε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος έβαλε το χεράκι του και έβγαλε το ματάκι του, διότι όλα αυτά που κάνει ως παρεμβάσεις στρέφονται εναντίον του και επάνω του. Το φως του Χριστού, αδελφοί, μας γεμίζει και εμάς με φως. Μας κάνει φωτεινούς. Τι σημαίνει φωτεινός άνθρωπος? Σημαίνει ότι όταν έχει το μαχαίρι στα χέρια του, το έχει για να κόβει τα χαρτιά του, να κόβει την ντομάτα του, να κόβει το φαγητό του και να κάνει πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα. Δεν έχει το μαχαίρι δηλαδή ο άνθρωπος στα χέρια του και να είναι του φωτός άνθρωπος και να κάνει κακό στον άλλον. Όταν πάρει το μαχαίρι και το στρέψει κατά του αδελφού του, αυτοστιγμή και αυτοχρήμα εκείνη τη στιγμή δηλαδή, γίνεται άνθρωπος του σκότους. Και τέτοιους ανθρώπους ο Θεός τους απεχθάνεται, εντός εισαγωγικών τους απεχθάνεται, γιατί μόνοι τους διάλεξαν το σκοτάδι. Και το φως, λέει, έρχεται στον κόσμο. Και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Η αλήθεια είναι ότι το σκοτάδι το αγαπούμε πιο εύκολα διαλέγοντας το κακό. Πώς το παθαίνουμε αυτό? Αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να νομίζει ότι στο σκοτάδι κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Γιατί δεν τον βλέπει κανείς. Αυτό είναι το σκεπτικό του ανθρώπου. Γι' αυτό νικά το σκοτάδι. Πώς νικά το σκοτάδι? Νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει ο Κύριος και διαλέγουμε να κάνουμε και να παραστρατούμε μόνοι μας. Το κάνει και το μικρό παιδί. Την ώρα που η μάνα κάνει ότι κοιτάζει από την άλλη μεριά, αυτό κάνει τη ζαβολιά του. Όχι όμως γιατί θέλει το κακό, αλλά γιατί ακόμα δεν ξέρει να ξεχωρίζει πλήρως. Προσπαθεί να αποκτήσει την προσοχή της μάνας μέσω αυτού του αρνητικού πράγματος. Η αλήθεια είναι ότι καλό πράγμα, καλό γεγονός με αρνητικό τρόπο είναι δύσκολα να βρούμε. Αν έρθω εγώ μου κάνεις κάτι και σου πατήσω ένα χαστούκι εκείνη την ώρα, για το καλό σου δήθεν το κάνω. Και τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Ο άλλος θα πονέσει. Εγώ αν έχω τσίπα πάνω μου θα στενοχωρηθώ. Και άρα και οι δύο θα συγκρουστούμε. Και αν δεν υπάρχει η εντός εισαγωγικών, θα το πω λίγο απλά για να το καταλάβετε, η μαγική λεξούλα, όπως τα παιδάκια νομίζουν ότι αμέσως γίνεται κάτι αυτοματισμός, δηλαδή το κάνεις αυτό και γίνεται. Αυτό σημαίνει μαγεία, ο αυτοματισμός. Η μαγική λεξούλα, εντός εισαγωγικών το μαγική, είναι η συγγνώμη. Δύσκολα την εκφέρουμε. Δυσκολότατα.
Άμα όπως είπε η Ματίνα, τη λέμε πολύ εύκολα, χάνει την ουσία της. Δεν μιλώ για τέτοια συγγνώμη. Όχι. Μιλώ για ουσιαστική συγγνώμη. Μερικές φορές μπορεί να μην το πούμε, αλλά να το δείξουμε. Και πρέπει να ταπεινωθούμε και να το πούμε. Και στο παιδί μας να ζητήσουμε και καμία συγγνώμη. Στα λάθη, το παιδί αν του ζητήσουμε συγγνώμη, την επόμενη φορά που θα κάνει λάθος θα πει, ρε αν έχω φιλότιμο, πού πάω, πού είναι η μάνα μου, ο πατέρας μου, το στενοχωρώ. Θα μου πείτε, δεν γίνεται πάντα έτσι, φυσικά. Γιατί δεν είμαστε πάντα νυφάλιοι όπως είμαστε τώρα, εδώ, καλλιόρα, ήσυχα, ήρεμα. Όταν αγριέξουν οι θάλασσες και η μια είναι μαύρη και η άλλη είναι κόκκινη και γίνει μίξη θαλασσών, τα κύματα έρχονται και χτυπάει το ένα το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και εμείς χάνουμε την ψυχραιμία μας όλοι. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος, που χαίρεται σε αυτόν τον πόλεμο. Χαίρεται όταν μας βλέπει να συγκρουόμεθα μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτσουμε μετά μόνοι μας, κλειστούμε στο γραφείο μας και πούμε τι έκανες, συνήθως, αν δεν έχουμε τόσο εγωισμό υπέρμερτο, βρίσκουμε λάθη και σε εμάς, όχι μόνο στους άλλους. Στο κάτω-κάτω, αν δεν βρίσκουμε λάθη στον εαυτό μας, πρέπει να το ψάξουμε. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα σωστά, ούτε και όλα λάθος. Πρέπει να δίνουμε και στον εαυτό μας την όθηση, ναι, και τον καλό λόγο πρέπει να τον λέμε και να τον ακούμε, όχι όμως να τρεφόμαστε από αυτόν. Προσέξτε το, είναι λεπτό. Ας λέει ο άλλος ένα καλό λόγο, να φύγει, να μην μείνει μέσα μου και νομίζω ότι πετάω στα σύννεφα, να νομίζω ότι εγώ είμαι ο Σούπερμαν και τα κάνω όλα σωστά. Όταν η αλήθεια είναι ότι έχουμε το κεφάλι κάτω στη γη σκυμμένο, θα δούμε ότι είναι ουσιαστικότερη αυτή η στάση, γιατί βλέπεις και προς τα μέσα σου. Αρχίζεις και λεπτολογείς και τα του εαυτού σου. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό να το προσέχουμε και να κάνουμε και μία ενδοσκόπηση κάθε τόσο. Είναι κέριο για την πνευματική μας συγκρότηση. Πώς ο άνθρωπος διαλέγει το σκοτάδι παρά το φως? Αυτό είναι ακατανόητο. Κι όμως πολλές φορές κάνει έκπτωση ως προς το φως και πηγαίνει προς το σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι τον μαγεύει. Και όταν βυθιστεί στο σκοτάδι, του λείπει αυτό το φως. Όταν φεύγει το φως το αισθητό της ΔΕΗ, και εδώ έχουμε πολλές διακοπές, μας έχουν ταράξει, δεν τα χάνουμε λίγο προς στιγμή, ειδικά αν είναι προς το βραδάκι, να βρούμε τον φακό μας, να βρούμε ένα κέρι, να ετοιμάσουμε το κρεβάτι μας αν δεν είναι έτοιμο για να κατακληθούμε. Γιατί έχουμε συνηθίσει, βέβαια και στον ναό έχουμε συνηθίσει με το φως του πολυελαίου, με το φως της λάμπας. Μας βοηθούν αυτά πάρα πολύ, γιατί αλλιώς θα χρειαζόμαστε και διάρκεια θα λερωνόμαστε. Έχουμε μάθει σε αυτά, δεν είναι κακό, είναι καλό. Έτσι όμως και στην πνευματική ζωή βλέπουμε, όταν βυθιστούμε στο σκοτάδι, ότι το φως το έχουμε ανάγκη. Και αν συνειδητοποιήσουμε ότι η πηγή του φωτός είναι ο Ιησούς Χριστός και η ουσιαστική σχέση μαζί Του. Η ουσιαστική σχέση μαζί Του είναι απλά πράγματα. Αυτό που φωνάζει ο ιερέας όταν μας καλεί να κοινωνήσουμε. Δεν μας ρωτάει αν δώσατε ελεημοσύνη, αν νηστέψατε, αν είστε καλοί άνθρωποι, αν είστε καλοί χριστιανοί. Τι λέει ο ιερεύς? Αν έχετε φόβο Θεού, ελάτε. Ο φόβος Θεού είναι το δέος ενώπιον του Θεού. Είναι ο σεβασμός σε Εκείνον. Περάστε. Είναι μετά τον φόβο του Θεού που είναι η ουσιαστική αγάπη, η ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Έχουμε την πίστη που μας χαρακτηρίζει. Δεν μπορεί άπιστος να έρθει μέσα στο ναό. Την ώρα της λατρείας, πώς θα έρθει ο άπιστος να κοινωνήσει? Δεν το έχουμε σκεφτεί. Αλλά εδώ είναι για πιστούς καθαρά.
Άλλο όταν είναι κλειστός ο ναός, να έρθει ένας άνθρωπος από περιέργεια. Όταν είναι ανοιχτός, έτσι μπαίνει οποιοδήποτε. Στην ώρα της λατρείας, έχουμε καθένα στη θέση του. Και όντως εδώ στις επαρχίες το ζούμε. Καθένας πάει στη θέση του. Θα έχει ο ιερέας έχει τον τόπο του στο Άγιο Βήμα. Οι ψάλτες θα πάρουν τη θέση τους. Οι επίτροποι τη θέση του. Ο νεοκόρος θα κάτσει στη θέση της. Ο καθένας θα πάει εκεί που είναι ο τόπος που έχει συνηθίσει, η ενορία του, το σπίτι του, το πνευματικό, και θα αρχίσει να προσεύχεται. Αν δεν αρχίσει αυτή η προσευχή να καλλιεργηθεί ουσιαστική σχέση με τον Θεό, η πίστη αυτή φεύγει και ολιγοπιστεί ο άνθρωπος. Αυτές τις μέρες, μέσω της τηλεοράσεως, ακούσαμε όλοι για τη Θεία Κοινωνία και για τη Θεία Κοινωνία λένε αυτοί που δεν έχουν κοινωνήσει ποτέ. Έχουν 30 χρόνια και 40 να κοινωνήσουν και λένε εγώ χάρηκα δόξα τω Θεώ και εδώ που ήρθα και του Αγίου Νικολάου που ήμασταν και κοινωνήσαμε με τους πιστούς και του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κρανίδι, είδα τα παιδιά μας, είδα εσάς. Όποιος έχει μέσα του την πνευματική κατάσταση τέτοια να κοινωνήσει, ήρθε να κοινωνήσει. Δεν είμαστε όλοι πάντα έτοιμοι να κοινωνήσουμε, γιατί δεν πληρούμε πάντα αυτές τις προϋποθέσεις. Ούτε και εμείς οι κληρικοί, μην νομίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει, όταν είναι δύο ιερείς στον ίδιο ναό και μπορούν να το κάνουν, να πούμε σήμερα λειτουργήσε εσύ, γιατί δεν είμαι σε καλή πνευματική κατάσταση. Δεν κάνει να λειτουργήσω. Και με συγκλονίζει αυτό που είχα δει στην ταινία που δείχνει το μοναχό στην Επανάσταση του 21, τη δείχνει τις ημέρες της 23 Μαρτίου. Λέει στο μικρό κοριτσάκι, Ελενίτσα, εσύ σκότωσες κανέναν? Και του λέει, όχι παππούλη, δεν σκότωσε κανέναν. Έλα πάρε παιδί μου, λέει, το Άγιο Ποτήριο να τους κοινωνήσει, ενώ έχει λειτουργήσει. Αισθάνεται τόσο βάρος ο ιερέας που έχει σκοτώσει ανθρώπους, γιατί έπρεπε, ήταν η κατάσταση τέτοια με τους Τούρκους, που έπρεπε να κάνει αυτά τα πράγματα για την πατρίδα του, λογικών. Ήτανε και Έλληνας εκείνος. Ο κληρικός, όπως και κάθε κληρικός στον τόπο του, όταν κινδυνεύει η ακεραιότητα του τόπου, θα σηκωθεί εναντίον των εχθρών της πατρίδος του. Εμένα όμως με συγκλονίζει όταν βλέπω το Άγιο Ποτήριο να το δίνει ο ιερέας και δείχνει στο παιδί πώς θα κοινωνήσει και τους κοινωνάει το παιδί. Ναι, γιατί το παιδί είχε αυτό που ζητά η προϋπόθεση της Θείας Ευχαριστίας. Φόβος Θεού, πίστη και αγάπη. Το παιδί έχει αγάπη με απόλυτη ακακία. Δεν έχει κακία μέσα του. Η παιδικότητα έτσι είναι. Αθωότητα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Η παιδικότητα εμείς τη χάνουμε. Με το μυστήριο όμως της Θείας της μετανοίας και της εξομολογήσεως, για να έρθουμε στη Θεία Ευχαριστία, αποκτούμε πάλι λίγη από αυτήν την παιδικότητα. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε. Δεν είπε κανείς ότι θα τα καταφέρουμε σίγουρα, ούτε είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Στις ευχές του μεγάλου σχήματος που παίρνουν οι μοναχοί, λέει και θα σε βρίσουν και θα σε χτυπήσουν και θα ταλαιπωρηθείς για χάρη του Χριστού, αλλά θα αμυφθείς αν και τελειώσεις. Αν τελειώσεις, αν φτάσεις μέχρι τέλους. Θα αμυφθεί η προσπάθειά σου αν φτάσεις μέχρι τέλους. Το πόσο υψηλά ή πόσο χαμηλά ήσουν δεν έχει τόση σημασία. Είναι να καταλήξεις εκεί για το οποίο ξεκίνησες. Όταν βγάλεις εισιτήριο για την Αλάσκα, θες να πας στην Αλάσκα. Δεν σε φτάνει να φτάσεις μέχρι το Μόναχο ή μέχρι το Λονδίνο και να μείνεις εκεί. Θες να πας παρακάτω. Έχεις βάλει στοίχημα με τον εαυτό σου. Θες κάτι άλλο. Όσοι κάνουν ορειβασία και πηγαίνουν από κορφή σε κορφή μέχρι να φτάσουν στο Έβερεστ, που πολλοί έχουν αφήσει τα κόκαλά τους γιατί πέφτουν σε δύσκολους καιρούς ή είναι απροετοιμαστοί, εκεί βλέπουν την ένταση, βλέπουν ότι εδώ προσπαθούν, εκεί προσπαθούν, παρακάτω προσπαθούν, κάποια στιγμή μπορεί να μην μπορέσουν παρά εκεί και επιστρέφουν πίσω. Έτσι κάνουμε κι εμείς, επιστρέφουμε στη βάση μας, στην πνευματική. Είναι το σπίτι του Θεού στην κοιλάδα, είναι εδώ. Εδώ και το μοναστήρι μας και οι άλλες εκκλησίες, δεν εννοώ μόνο την Ευαγγελίστρια, μην το πάρετε δηλαδή μόνο αυτό το ναό, εννοώ κάθε εκκλησία, κάθε μοναστήρι. Κάθε ναό που ο ιερέας δεν είναι τσαρλατάνος αλλά έχει κανονική ιεροσύνη, εκεί συναντιόμαστε με τον Χριστό. Ο ιερέας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μας
δίνει το έναυσμα, το λάκτισμα, να επιστρέψουμε στο σπίτι του πατέρα μας. Η αλήθεια είναι ότι αν ένα παιδί μείνει λίγη ώρα απ' έξω από το σπίτι του πατέρα του και της μάνας του, κλαίει και βάζει φωνές και ψάχνει. Μπορεί να έχει κλειδωθεί κατά λάθος μόνο του. Μην το έφτιαξε κανείς, αλλά διαμαρτύρεται και γοερά επιζητά την επιστροφή. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε λίγο αυτό το διάστημα, επιστρέψαμε όσοι θέλαμε να επιστρέψουμε. Εμείς που είμαστε εδώ δεν βγήκαμε με παντιέρες στον δρόμο να φωνάζουμε, αλλά κάναμε προσευχή και για μας ήταν δύσκολο. Ειδικά το Πάσχα και τις Ευαγγελίστριες εδώ ήταν πολύ δύσκολα. Τις Ευαγγελίστριες βγήκαμε και ευλογούσαμε τις καρέκλες και εσείς λείπατε, δεν είναι καθόλου εύκολο για κανέναν. Φυσικά ούτε και για την Παναγία που είδε άδειο το ναό της. Δεν νομίζω ότι χάρηκε. Αλλά επέτρεψε ο Θεός να ξανά είμαστε εδώ. Με προσπάθεια πνευματική διαλέξαμε το φως που είναι το φως του Χριστού, όχι το σκοτάδι. Δεν θα μείνουμε στην δυσκολία των ημερών, πέρασαν. Εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι καταπληκτικό. Είναι μια εικόνα που οι παλιοί θα την θυμάστε. Όποιος έχει το αλέτρι με ζώο, βόδι, άλογο ή κάποιο άλλο μεταφορικό ζώο από αυτά που έκαναν αυτή τη δουλειά, αν στρέψει το βλέμμα του αλλού και δεν κοιτάζει μπροστά, του έφυγε το ζευγάρι και μπορεί και να σκοτωθεί, γιατί αυτό από την κάτω μεριά, ξέρετε, έχει εγκοπές τέτοιες, έχει λεπίδες, μικρά μαχαιρίδια, τα οποία είναι για να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνει το αλέτρι, ή έχει άλλα πράγματα τα οποία όμως μπορεί να σε σκοτώσουν. Γι' αυτό κοιτάζει μπροστά, είναι συγκεντρωμένος. Και εμάς ο στόχος μας ήταν και είναι η μετοχή στο ποτήριο της ζωής. Δεν θα αφήσουμε αυτήν την πνευματική ευκαιρία ποτέ. Η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι κάτι ιδιαίτερο για μας τους πιστούς χριστιανούς. Αν και μερικές φορές είμαστε λίγο παράδοξα ως λαός, θέλουμε μεγάλο διάβασμα. Ρώτησα κάποιον ο οποίος ήταν, τον είδα τις προηγούμενες μέρες, μου φώναζε γιατί κλείσαμε τους ναούς. Καλά, του λέω, εσύ σε ποια ενορία πας? Σε εκείνη που ήμουν εγώ 10 χρόνια, διορισμένος. Μου είπε στον πρόδρομο. Λέω, δεν σε έχω δει ποτέ εκτός από Πάσχα και Χριστούγεννα. Ναι, λέει, δεν προφταίνω, με έχω τη μέση, με έχω τη παλαβομάρης, αφήστε τες. Διότι είναι μία πρόφαση, μία χαζή πρόφαση. Αυτό είναι χαζό, να μου λες γιατί έκλεισα τον ναό, στον οποίο εσύ δεν θα ήρθες οπότε, δεν θα πατούσες ποτέ. Να μου το λέγατε εσείς, ναι, θα ζητούσα συγγνώμη. Γιατί εσείς ερχόσασταν. Να μου το πει, αυτός που δεν εκκλησιάζεται, αυτά τα παράδοξα δεν τα έχω καταλάβει. Ούτε και δεν τα καταλάβω μάλλον. Μου πέσαν τα μαλλιά, θα ασπρίσουν κάποια στιγμή και δεν θα τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Διαμαρτυρόμαστε για κάτι το οποίο δεν είχαμε, το έχουμε και είμαστε μακριά του. Γιατί όμως αγαπούν το σκοτάδι και όχι το φως? Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και ο άνθρωπος που είναι πονηρός σε όλα του. Είναι πονηρός στις προϋποθέσεις του, είναι πονηρός στις επιλογές του, είναι πονηρός στη ζωή του, είναι πονηρός στην πορεία του, είναι πονηρός στην ένταση με την οποία βλέπει τα πράγματα που τον περιβάλλουν και τον διαφεντεύουν ή εκείνος διαφεντεύει αυτά τα πράγματα. Αν διαλέξουμε, αδελφοί μου, την πονηρία, εμείς διαλέξαμε. Δεν μας απέρριψε ο Κύριος. Άλλωστε δεν απορρίπτει κανένα. Αυτές τις Κυριακές βλέπουμε να πούμε για τον παράλυτο και για τη Σαμαρίτιδα και τον τυφλό. Ο παράλυτος 38 χρόνια ψάχνει άνθρωπο να τον βοηθήσει. Δεν τον βρίσκει. Έρχεται ο Ιησούς, γίνεται ο άνθρωπός του. Η Σαμαρίτιδα ήταν μια τελευταία, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, μια πόρνη πολυτελείας. Και αυτή την πόρνη
ο Χριστός την αφήνει να του δώσει νερό και της αποκαλύπτει τη μεσιανική του ιδιότητα. Και αυτή γίνεται Απόστολός του. Και ο τυφλός ξαναβρίσκει το φως ανεξάρτητα για το ποιος ήταν αυτός ο οποίος τον οδήγησε στην τυφλότητα. Επιτρέψει ο Θεός να είναι τυφλός για να δοξαστεί ο ίδιος. Έτσι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εμείς, διαλέγοντας την επανεπιστροφή στον οίκο του πατέρα μας που είναι ο ναός του χωριού μας, ανοίγουμε τα σπλάγνα των νυκτηρμών μας, είμαστε άνθρωποι της αγάπης του Θεού, δεχόμαστε τον καθένα ούτως ώστε να μας δέχεται ο Κύριος την αγκαλιά του. Όταν εμείς απορρίπτουμε τους άλλους, η αγκαλιά του Χριστού μένει ανοιχτή, αλλά δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για να τον αγκαλιάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι η αγκαλιά του είναι και θα παραμένει ανοιχτή για πάντα σε εμάς. Και τον καιρό που μένατε στα σπίτια σας, νομίζω ότι κάθε τόσο ο νου σας ήταν στην Ευαγγελίστρια. Δεν νομίζω ότι ξεχάσατε την όμορφη αυτή εκκλησιά που σας αξίωσε ο Θεός να έχετε, αλλά είναι πιο όμορφη όταν είστε μέσα. Δεν είναι ωραία αδιανή, όση και λαμπρότητα να έχει. Είναι ωραία όταν είστε και εσείς εδώ. Εσείς είστε στο στέμα της Παναγίας, τα διαμάντια της και όλα αυτά τα τιμαλφή που βάζουν εκεί στην Παναγία να στολίζεται. Άλλωστε, εκείνη βρήκε στολισμό στο Σταυρό του Χριστού και γεύτηκε την Ανάσταση. Θα σας ευχηθώ η Παναγία να ευλογεί, να σκεπάζει, να αγιάζει τις υπάρξεις σας και εσείς δίπλα στον Πατέρα Θεμιστοκλή να πορεύεστε ως εκκλησιαστικό σώμα με φόβο Θεού, με απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με αγάπη στον κάθε άνθρωπο που είναι μια μικρή Παναγιά, μια μικρή ευλογημένη ύπαρξη στη ζωή μας. Αμήν.